Αποφασισμένη να μην επιτρέψει την πώληση αλκοολούχων ποτών σε γέρινα μπουκάλια από τα περίπτερα της πόλης κατά τη διάρκεια των θρακικών λαογραφικών γιορτών, είναι η Δημοτική Αστυνομία, η οποία και θα κάνει ήδη επαφή με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών περιπτέρων προκειμένου του ανακοινώσει τη σχετική απόφαση. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την αποφυγή τραυματισμών, καθώς οι περισσότεροι, αφού καταναλώσουν το ποτό, πετούν και σπάνε το μπουκάλι στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυνος τραυματισμού των περαστικών. Θα έρθω σε επαφή με τον πρόεδρο των περιπτέρων για να σταματήσουμε έναν κακό προηγούμενο. Δηλαδή, στα περίπτερα, εμείς δεν λέμε να μην πουλάνε τα προϊόντα τους, ιδιαίτερα μπύρες και ρετσίνες. Δεν θα δίνουνε. Και αυτό θα το ελέγξουμε πάρα πολύ αυστηρά. Δεν θα, να μην πουλάνε μπύρες και ρετσίνες σε γυάλινο μπουκάλι. Μπορούνε να πουλάνε, δεν τους λέμε τίποτα, σε κουπάκι. Σε χάρτινο κουπάκι. Για ποιο λόγο? Διότι παίρνοντας τα μπουκάλια, βλέπετε, τα πετάνε, τα σπάζουνε. Λοιπόν, από τη μια μεριά υπάρχει κίνδυνος για τους πεζούς, για τα μικρά παιδιά. Και από την άλλη, η υπηρεσία καθαριότητας είναι υποχρεωμένη να μαζεύει μπουκάλια. Δηλαδή, πρέπει να σταματήσει αυτό. Σας είπα, και για λόγους υγιεινής ή για πολλά πράγματα. Αλλά περισσότερο για την επικινδυνότητα. Γιατί παίρνει το μπουκάλι, πίνει, το πετάει, σπάζει εκείνο, μπορεί κάποια γυναίκα, ένα παιδί, κάποιος να πάθει ζημιά. Γι' αυτό θα έρθω σε επαφή με τον πρόεδρο, να του τον περιπτερώ, να του πω ότι ξέρεις τι. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο εμείς θα το δούμε πάρα πολύ. Δεν θα επιτρέψουμε αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή αποφασισμένη η Δημοτική Αστυνομία να μην επιτρέψει να πουλάνε σε γυάλινα μπουκάλια τα ίδια? Βεβαίως, διότι ξέρετε, το διάστημα αυτό έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι όπως στην καθημερινότητα που εκεί εντάξει μπορεί να πάρει, εδώ τώρα θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα δηλαδή να είναι 3 και 4 η ώρα, πίνει ο άλλος, εντάξει έρχεται σε ευθυμία, πετάει το μπουκάλι, σπάει το μπουκάλι. Βλέπετε, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, επειδή έχουμε πολύ κόσμο, ο κόσμος κυκλοφορεί. Να μην έχουμε κανένα τύχημα. Γι' αυτό και μόνο το λόγο το κάνουν. Από τη μεριά τους, οι ιδιοκτήτες περιπτέρων πάντως κάνουν λόγο για μια πρόταση καλή, μεν, αλλά ανέφικτη, αφού ρετσίνα και μπύρα σε χάρτινο κουτί δεν υπάρχει στην αγορά. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει χάρτινο. Υπάρχει ρετσίνα σε χάρτινο μπύρα, είναι σε μεγάλο, είναι σε πεντάκιλα, δεν είναι σε μονόκιλα. Πώς θα τα πουλήσεις? Και μετά δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει ο κύριος Κυριακίδης. Απλώς τα μπουκάλια και τα αυτά, γιατί μας είχαν γράψει τότε, επειδή έλεγαν ότι απογορεύει και κάνετε. Έχουμε δικαστεί, δικαστική απόφαση έχει βγει, ότι και αθωθήκαμε, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Μπορούμε να πουλήσουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι, και άσε που έχουν μείνει και ελεύθερα τώρα, ό,τι θες βάζεις. Οπότε λοιπόν δεν τη βλέπετε εφικτή αυτή την πρόταση? Δεν είναι να τη βλέπω, δεν υπάρχει. Ας με φέρει με ρετσίνα σε χάρτινο. Υπάρχει ρετσίνα σε χάρτινο? Δεν υπάρχει. Ένα κιλό ρετσίνα υπάρχει? Δεν υπάρχει. Απλώς είναι σε μεγάλη συσκευασία. Δηλαδή τι να κάνουμε, καθόμαστε να πουλάμε χύμα ρετσίνα? Προς Θεού. Υπάρχει περίπτωση στις γιορτές κόσμος να πάρει χύμα ρετσίνα? Δεν ξέρω, δεν το έχουμε δει άλλη φορά, δεν το κάναμε άλλη φορά, δεν βάλαμε τέτοια πράγματα. Μετά πρέπει να είναι και θέμα υγειονομικό, πώς θα βάλεις χύμα ρετσίνα? Μόνο συσκευασία μπορεί να πουλήσει. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Κυριακίδης το λέει απλά και μόνο για να μην πετάνε τα μπουκάλια κάτω. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Κυριακίδη, προς Θεού. Απλώς εντάξει, και αυτός έχει τα δίκια του για να μην γίνει κανένα τίγμα, κανένα αυτό. Εντάξει. Απλώς, αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κλείνοντας, ο κύριος Κυριακίδης, ερωτήθης για το αν αυτό είναι εφικτό, τόνισε πως πρόκειται για κάτι το πολύ συνηθισμένο σε άλλες περιοχές και σε περιόδους με πολύ κόσμο, και άρα μπορεί άνετα και χωρίς κανένα πρόβλημα να εφαρμοστεί και στην Ξάνθη.